Από την αρχή της πανδημίας, πραγματικά η Δράμα καταγράφει έτσι τα χαμηλότερα κρούσματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τα χαμηλότερα στην επικράτεια. Θεωρώ όμως ότι το θέμα αυτό με το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των καφέ, των μπαρ, των εστιατορίων από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί, ήταν άδικο για τη Δράμα και το εξήγησα στη τοποθέτησή μου. Τουλάχιστον αυτά τα μαγαζιά τηρούσαν τα μέτρα ή αν δεν τα τηρούσαν μπορούσαν από τους αρμόδιους φορείς να φάνε ένα πρόστιμο, όπως τα έλεγε ο λαός μας, έτσι, να τιμωρηθούν με τις ποινές που έχουν υιοθετηθεί δια νόμου. Το γεγονός να κλείνουν 12 ώρα τα μαγαζιά και ο κόσμος να συνοστίζεται με τις μπύρες ή με τα κρασιά ή με άλλου είδους ποτά και φαγητά σε χώρους όπως αυτό που βρισκόμαστε τώρα, εδώ στο Δημοτικό Κήπο. Στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα που γίνεται το αδιαχώρητο. Να τα παρατάει εκεί. Ναι, χώρια που δημιουργείται αυτή η κατάσταση, ας πούμε, με τα σκουπίδια, είναι το θέμα και για την υγεία. Δηλαδή δεν πετυχαίνουμε την κοινωνική αποστασιοποίηση και τις αποστάσεις που τουλάχιστον στα μαγαζιά τηρούνταν. Ήταν υποχρεωμένοι οι καταστηματάρχες να τα τηρήσουν. Επίσης, θεωρώ ότι είναι, επειδή η περίοδος η καλοκαιρινή και είμαστε σε εξωτερικό χώρο, αυτά τα μαγαζιά είναι σε εξωτερικό χώρο, δεν υπήρχε τόσο άμεσα ο κίνδυνος της διασποράς του ιού. Γιατί άλλο να είναι σε κλειστούς χώρους, θα το καταλάβαινα αν ήταν, ας πούμε, χειμώνας, να επικρατήσει αυτό το μέτρο. Αλλά το καλοκαίρι που κάποια μαγαζιά ανοίγανε στις 11 η ώρα, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να κλείσουν στις 12. Βέβαια, είδαμε και εδώ μια αναπροσαρμογή. Το μυαλό του Έλληνα γέννησε νέα ωράρια διασκέδασης. Το σενάριο, κύριε Παπαϊμανουήλ, έλεγε να κλείνουν και 11. Το αρχικό σενάριο. Ναι. Φανταστείτε τι θα γινόταν τότε. Θα μου πείτε τώρα τι 11, τι 12. Είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει και μία ώρα μέσα στο καλοκαίρι να δοθεί, ας πούμε, παράταση για να διασκεδάσει κάποιος, να πιει το ποτό του, να μιλήσει με την παρέα του, είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, θέλω να πιστεύω. Τα δύο κρούσματα τώρα και σειρά κρούσματων το τελευταίο διάστημα στην περιφερειακή ενότητα Δράμας δημιουργούν κάποιο προβληματισμό. Η Δράμα μπήκε δηλαδή στη λίστα των νομών που έχει κρούσματα. Κοιτάξτε, ανησυχία είπαμε θα πρέπει, έναν, να το πω έτσι, εφησυχασμό δεν θα πρέπει να δείξουμε. Ανησυχία θα πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως για να κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται τη διασπορά του ιού. Εμείς προσπαθούμε από τα έδρανα που έχουμε να μιλάμε στον κόσμο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Δεν θέλω να κινδυνολογούμε. Πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ο ιός, ότι είναι ένα μύθευμα, είναι μια συνωμοσία. Νομίζω ότι αν άνθρωποι έχουν, δικούς τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι δεν στέκονται αυτές οι θεωρίες. Και προσωπικά, εκτός βέβαια Δράμας και εκτός Ελλάδος, είχα δικούς μου ανθρώπους που νόσησαν και ενώ στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικοί, στη συνέχεια όταν τους χτύπησε την πόρτα ο κορονοϊός, με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε «Γρηγόρη, υπάρχει και είναι σοβαρό το πρόβλημα, να φυλάγεσαι, να φυλάγεστε εσύ, η οικογένειά σου, οι γονείς σου, οι οικείοι σου, οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου». Άρα λοιπόν εγώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή στις δραμηνές και στους δραμηνούς, αλλά βλέπετε και σε όλους τους κατοίκους. Βλέπετε τη μεγάλη εικόνα δηλαδή, βλέπετε τη μεγάλη εικόνα η οποία είναι δεν πρέπει να γίνουμε, δεν πρέπει να γίνουμε Ιταλία, Ισπανία, έτσι, η Γαλλία, εκείνη η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2020, που πλέον παίρνανε δύσκολες αποφάσεις οι γιατροί, ποιον θα αφήσουν διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ποιον όχι.